Ευχές για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τους Μητροπολίτες Διδημωτή Χορεστιάδας και Σουφλίου κύριο Δαμασκηνό και Ανδριανουπόλεο Αμφιλόχιο. Την ανάγκη για δημιουργία μόνιμης βάσης σε κάβους στο Τρίγωνο επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ο προϊστάμενος του Κέντρου Υγείας Δικαίων Κώστας Ευκαλώζης, τι επεσήμανε ο κύριος Ευκαλώζης. Στις εκδηλώσεις της Κλισούς έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της Θεοπούλας Γκαϊντατζή. Η Θεοπούλα Γκαϊντατζή, με καταγωγή από τον οικισμό της Κλισούς, που έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω της το συγγραφικό της έργο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 12 Ιουνίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Βαρθολομαίου, που η Εκκλησία μας τιμά κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου, οι Μητροπολίτες Διδημωτή Χορεστιάδας και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός και Ανδριανουπόλεως Αμφιλόχιος ευχήθηκαν στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη για τα ονομαστήριά του. Τις ευχές τους για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου έδωσαν οι Μητροπολίτες Διδημωτή Χορεστιάδας και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός και Ανδριανουπόλεως Αμφιλόχιος σε εκδήλωση που έγινε στην Γαβίλη. Χθες η Ορθόδοξη Εκκλησία 11 Ιουνίου τίμησε τη μνήμη των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ο Σεβασμιότατος αδελφός Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως κύριος Αμφιλόχιος και οι ελαχιστώτες μου, σήμερα ενώσαμε την προσευχή μας μαζί με την προσευχή όλων των πιστών ανθρώπων, όπως βέβαια το κάνουμε και σε κάθε Θεία Λειτουργία, και μνημονεύσαμε το ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη για να τον έχει ο Θεός μακροημερεύοντα και για να πηδαλιουχεί την νοητή ολκάδα του Χριστού, την μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, εις λιμένας ευδίους. Είναι ο πατέρας μας, και όταν γιορτάζει ο πατέρας, γιορτάζει όλη η οικογένεια. Έτσι και εμείς χαιρόμεθα για αυτήν την εορτή του πνευματικού μας πατέρα, ο οποίος κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξουες συνθήκες δίνει την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και πολλές φορές ως εχμάλωτος εκείνος αντιστέκεται σε όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες θα ήθελαν να φημώσουν την φωνή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας. Τιμούμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τιμούμε τον Οικουμενικό Θρόνο και ευχόμεθα ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη για να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του Κυρίου μας και, όπως είπαμε, να καθοδηγεί την Εκκλησία κατά το Πνεύμα του Θεού. Συμμερίζομαι πλήρως τις θέσεις του Αγίου Αδερφού, Μητροπολίτη Διδημοτήχου κυρίου Δαμασκηνού. Ο Πατριάρχης του Γένους, είναι μια τεράστια, μεγάλη, ανεπανάληπτη εκκλησιαστική προσωπικότητα που το πιστεύω βαθύτερα, μακράν από ανθρωπαρέσκεια, ότι ούτε την επόμενη χιλιετία. Είναι εκείνος ο οποίος με αιματηρούς αγώνες επανατοποθέτησε τη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εκεί που την έχει τοποθετήσει, εκεί που τη θέλει η Εκκλησία, και ευχόμεθα να είναι πολύ ακόμη και εύδρομος η Πατριαρχία του και να στηρίζει όλη την Εκκλησία και όλους εμάς. Και επειδή βρισκόμαστε στο Πνευματικό Κέντρο της Καβίλης και από την Καβίλη καταγωγή του Αρχιερατικού Επιτρόπου, του Αρχιμανδρίτη, του αγαπητού κ. Βαρθολομαίου, πατρός Βαρθολομαίου, θέλουμε μια δήλωση και γι' αυτό. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα βρισκόμεθα στην Καβίλη, διότι ήρθαμε να τιμήσουμε και να εκδηλώσουμε τα αισθήματα της αγάπης μας στον πατέρα Βαρθολομαίο, μιας και γεννήθηκε και μεγάλωσε και ανδρώθηκε εδώ στην Καβίλη. Ήρθαμε να γιορτάσουμε μαζί με την μητέρα του, με την οικογένειά του, με όλους εσάς οι οποίοι και τον αγαπάτε και οι οποίοι τον αναδείξατε. Όσον αφορά το κατ' εμέ, θα ήθελα να πω ότι ο πατήρ Βαρθολομαίος είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης, είναι ένας βοηθός, είναι συνοδοιπόρος, έχει αναλάβει το χρέος του Σίμωνος του Κυριναίου για να σηκώσει αυτόν τον Σταυρό εδώ στην Ορεστιάδα ως Αρχιερατικός Επίτροπος Ορεστιάδος, ως προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων, ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσης, αλλά και ως υπεύθυνος του κοινωνικού έργου το οποίο επιτελείται στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία, η τοπική μας Εκκλησία, παρά τις δυσκολίες,
εδώ στην Ορεστιάδα, έχοντας σαν μπροστάρι τον πατέρα Βαρθολομαίο, ο οποίος και ίδρυσε το συσίτιο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων, συνεχίζει να δίνει, να είναι κοντά στους εμπερίστατους αδελφούς μας και να τους δίνουμε σε όλους αυτούς που ξεπερνούν περίπου τους 100 ημερησίως, να τους δίνουμε, να τους εξασφαλίζουμε ένα πιάτο φαγητό. Είναι πολύ σημαντικό το κοινωνικό έργο το οποίο επιτελείται εδώ στην Ορεστιάδα, διότι εκτός από το συσίδιο λειτουργεί το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό ιατρείο, ο ραδιοφωνικός σταθμός και οι άλλες δομές, κοινωνικές, προνοιακές δομές, που εξασφαλίζουν μία δράση φιλανθρωπίας και ευπηρίας στη Μητρόπολη μας εδώ στην Ορεστιάδα. Θα ήθελα λοιπόν και από τις θέσεις αυτής να συγχαρώ τον πατέρα Βαρθολομαίο και να τον ευχηθώ από καρδιάς να έχει την ευλογία του Θεού στη ζωή του, να είναι φως και να φωτίζει τους ανθρώπους μας, να τους καθοδηγεί πάντοτε στον δρόμο του Θεού. Είναι ένας, όπως σας είπα, ένας πολύτιμος συνεργάτης και πραγματικά για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπόρεσα να έχω όλα αυτά τα χρόνια εδώ στη Μητρόπολη μας. Την ανάγκη για δημιουργία μόνιμης βάσης ΕΚΑΒ στο Τρίγωνο επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ο προϊστάμενος του Κέντρου Υγείας Δικαίων, Κώστας Ευκαλώζης. Ο κ. Ευκαλώζης επί χρόνια ζητάει την ενίσχυση όλων των τομέων υγείας της περιοχής του Τριγώνου και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ακόμη και για τη μία βάρδια που καλύπτει ασθενοφόρο στο Τρίγωνο, καθώς από το Σεπτέμβριο το ένα από τα δύο άτομα θα αποχωρήσει από την υπηρεσία του. Με μόλις δύο ασθενοφόρα όλο το 24ωρο καλύπτεται το βόρειο τμήμα του Εύρου. Το ΕΚΑΒ έχει δύο βάσεις, μία στο Δημότικο και μία στην Ορεστιάδα, όμως αν ένα ασθενοφόρο βρεθεί εκτός περιοχής ή σε περιστατικό, το άλλο θα πρέπει να καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Στον Εύρο επικουρικά, αλλά μόνο για το πρωί και μόνο για 5 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο στο Τρίγωνο. Την ώρα που υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψη ασθενοφόρων σε όλη την Ελλάδα, το αίτημα για ενίσχυση του ΕΚΑΒ στο βόρειο τμήμα του Εύρου παραμένει διαχρονικό. Μπορεί κάποια στιγμή το ένα να κληθεί να κατεβάσει ένα επίγον περιστατικό στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επομένως, παραμένει αυτή τη στιγμή ένα ασθενοφόρο για να καλύψει όλη τη ζώνη ευθύνης των δύο βάσεων του ΕΚΑΒ, Δημοτικού και Ορεστιάδας, που εκτείνεται η ζώνη τους από τη Μάνδρα ως το Ορμένιο. Είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να δώσει πλήρη κάλυψη σε όλη την περιοχή με έναν ασθενοφόρο. Επομένως, χρειάζεται, είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί και μια τρίτη βάση στην περιοχή του Τριγώνου, πρώην Δήμου Τριγώνου, γιατί χιλιομετρικά απέχει 40 χιλιόμετρα από τη βάση της Ορεστιάδος και 70 χιλιόμετρα από το Δημότικο. Επομένως, ο δρόμος ταχύτητας κυκλοφορίας που είναι αποτελεί πύλη για την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη, που είναι το Τελωνείο Ορμενίου, ομολογούμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και δημιουργούνται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα που καλούμαστε στο κέντρο υγείας της περιοχής, που η ζώνη ευθύνη, ανήκει στη ζώνη ευθύνη μας στην περιοχή του Ορμενίου, να συνδράμουμε εμείς. Χρειαζόμαστε να υπάρχει πάντοτε ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση στην ζώνη ευθύνης του κέντρου υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία πρωινή βάρδια με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας δικαίων, το οποίο έχει με πενθήμερη εργασία. Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν, απογεύματα δεν υπάρχουν και νύχτες δεν υπάρχουν. Ο προστάμενος του Κέντρου Υγείας Δικαίων και αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Κώστας Σκευκαλώζης τονίζει ότι υπάρχουν πολύωρες αναμονές όταν τα ασθενοφόρα δεν είναι διαθέσιμα. Αναμονές που δεν θα υπήρχαν αν στο Τρίγωνο υπήρχαν και άλλες βάρδιες προσωπικού για το ασθενοφόρο. Όσο περισσότερες βάρδιες υπάρχουν, είναι τόσο αυξάνεται η ετοιμότητα και η κάλυψη των επιγόντων των περιστατικών. Έτσι. Μπορεί να, πούμε, να σου έρθει ένα επίγον περιστατικό και να αναγκαστεί να περιμένει 2 και 3 ώρες, χωρίς, δεν είναι υπερβολή το 2 και 3 ώρες, το έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια, να περιμένει να έρθει ασθενοφόρο. Φανταστείτε όμως τώρα, όταν εφημερεύει ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια σε ένα κέντρο υγείας απομακρυσμένο, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Δικαίων, και έχει ένα επίγον περιστατικό, παραδείγματος χάρη ένα οξυέμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα βαρύ εγκεφαλικό, ένα τροχαίο πιθανόν αιμορραγικό, και περιμένεις 2 και 3 ώρες να έρθει ασθενοφόρο, πόσο σε δύσκολη θέση βρίσκεται και ο γιατρός και η νοσηλεύτρια και σε τι επίπεδα λειτουργεί η αδρεναλίνη στον οργανισμό τους εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Γιατί οι προσπάθειες όλων και οι ευχές είναι το να δώσουμε όσο δυνατόν
καλύτερες βοήθειες, πρώτες βοήθειες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στη ζωή τους ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται με οξία προβλήματα υγείας στο κέντρο υγείας. Έτσι. Είναι η αναμονή, σκοτώνει ο χρόνος. Αναμονής που περιμένεις να έρθει ένα στενοφόρο, μπορεί να κάνει να έρθει μία η ώρα ή μία ώρα να σου φαίνεται ένας μήνας. Ο κ. Σκαφκαλώζης τονίζει ότι εδώ και χρόνια έχει κατατεθεί αίτημα για ίδρυση βάση ΕΚΑΒ στο Τρίγωνο. Μάλιστα, η διοίκηση του Κέντρου Υγείας Δικαίων είχε εξασφαλίσει και ασθενοφόρα. Ως διοίκηση του Κέντρου Υγείας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε κάνει αιτήματα να δημιουργηθεί προς την πολιτεία, να δημιουργηθεί ακόμη μία βάση του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Τριγώνου, του πρώην Δήμου Τριγώνου. Ήδη είχαμε μπει στη διαδικασία ως κέντρο υγείας, η διοίκηση του κέντρου υγείας, να ήρθε σε επαφή και βρήκε και ασθενοφόρα, τα οποία είχαμε παραλάβει μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη, τον κύριο Παυλίδη Γεώργιο. Είχαμε και ένα ασθενοφόρο από τον πρώην Δήμο Κυπρίνου, το οποίο αυτό τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε σε διαθέσεις για τις ανάγκες του κέντρου υγείας. Αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Τα δύο υπόλοιπα στενοφόρα που είχαμε παραλάβει από την περιφέρεια επί του αείμνηστου Περιφερειάρχη κ. Παυλίδη Γεώργιο μας τα πήραν δανεικά το ΕΚΑΒ. Ήδη υπάρχουν δύο στενοφόρα, ένα στην Αλεξανδρούπολη, στη βάση της Αλεξανδρούπολης από αυτά τα κίτρινα τα Μερσεντέζ που αναγράφει πάνω κέντρο υγείας δικαίων και ένα στη βάση του ΕΚΑΒ στην Οριστιάδα που αναγράφει κέντρο υγείας δικαίων. Δηλαδή η διαδικασία όλη από το κέντρο υγείας είχε γίνει, δικαίων είχε γίνει για να πάρουμε τα ασθενοφόρα, το μηχανολογικό εξοπλισμό. Εμείς ως κέντρο υγείας μπήκαμε στη διαδικασία και αλλάξαμε η διοίκηση του κέντρου υγείας, τον οργανισμό του κέντρου υγείας, δημιουργήσαμε 8 κενές θέσεις οδηγών, αλλά δεν προκηρύχθηκαν ποτέ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Οι θέσεις υπάρχουν. Έτσι. Τα αυτοκίνητα υπάρχουν. Άρα το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από την πολιτεία άμεσα είναι η προκήρυξη των κενών αυτών θέσεων. Στο μεταξύ από τον Σεπτέμβριο είναι άγνωστο το πώς θα λειτουργεί ακόμη και αυτή η μία βάρδια του ασθενοφόρου των δικαίων, καθώς το ένα μέλος του πληρώματος συνταξιδοτείται. Αυτή τη στιγμή όμως λειτουργούμε με δύο οδηγούς επικουρικούς, εκ των οποίων ο ένας το Σεπτέμβριο βγαίνει σε συνταξιοδότηση. Ερώτημα. Τι θα γίνει μετά από εκεί και πέρα? Με έναν οδηγό δεν μπορεί να λειτουργήσει το ασθενοφόρο. Απαιτείται απαραίτητα δύο εκπαιδευμένους διασώστες. Επομένως, θα μείνουμε με έναν ή θα μείνουμε χωρίς ασθενοφόρο πάλι. Με έναν δεν μπορεί να λειτουργήσουμε, θα προκηρυχθεί άλλη θέση. Και εδώ που τα λέμε, οι επικουρικοί κάποια στιγμή δυστυχώς έχουν ημερομηνία ελήξεως, αν το θέλει η εκάστοτε διοίκηση. Θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Θέλουμε ανθρώπους που να μείνουν στον τόπο, να προσφέρουν στην περιοχή για να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή και όχι μόνο για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή και για όλα τα επίγοντα περιστατικά που έρχονται. Ενδεχομένως κάποιοι, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Αποτελούμε πύλη εισόδου για την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Και σαν τουρίστες που διέρχονται από την περιοχή μας, πάρα πολλές φορές καλούμαστε να συνδράμουμε σε κάποια επίγοντα περιστατικά για αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτουν την περιοχή μας για τον ΑΒ λόγο. Επομένως, άμεση και επιτακτική ανάγκη, ενίσχυση των βάσεων του ΕΚΑΒ με προσωπικό, κάλυψη των περιοχών που είναι πιο δύσκολα προσβάσιμες, δηλαδή χιλιομετρικά προσβάσιμες, υπάρχει μια δυσκολία. Παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας Δικαίων απέχει από το Δημότικο 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Ένα επίγον περιστατικό για να μεταφερθεί, όταν είναι επίγον, όσο πιο γρήγορα το μεταφέρουμε, τόσο καλύτερα για τον ασθενή. Πρόλαβε να εκδώσει μόνο το ένα βιβλίο όσο ήταν ζωή, αλλά ο σύζυγός της μετά το θάνατό της προχώρησε στην έκδοση και του δεύτερου. Η Θεοπούλα Γκαϊδατζή καταγόταν από την Κλισό και χάθηκε πριν από 1,5 χρόνο λόγω κορονοϊού. Τα βιβλία της παρουσιάστηκαν στον τόπο της σε μια εκδήλωση που προκάλεσε τη συγκίνηση όσων την παρακολούθησαν. Τα βιβλία της σύζυγου του, Θεοπούλας Γκαϊδατζή, η οποία έφυγε από τη ζωή, παρουσίασε στην ενορία της Κλισούς Ορεστιάδας ο σύζυγός της Θανάσης Κοκόρης. Η Θεοπούλα Γκαϊντατζή ήταν φιλόλογος και έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 χρόνο. Ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε τα βιβλία της αείμνηστης γυναίκας μου, Θεοπούλας Γκαϊντατζή, η οποία είναι γέννημα θρέμα της Ορεστιάδας και τροποντινά να κάνουμε και ένα φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη της. Δυστυχώς τη χάσαμε λόγω κορονοϊού πριν 1,5 χρόνο. Αλλά η κληρονομιά που μας άφησε είναι μεγάλη, διότι αποκτήσαμε μαζί 6 παιδιά και παρόλο τον κόπο και το μόχθο της ζωής, ήταν η ίδια καθηγήτρια φιλόλογος, είχε μεγάλη έφεση για τα γράμματα,
μια και έφερε το πρώτο μάστερ στον Εύρο τότε από την Αγγλία, το οποίο ισοδυναμούσε με διδακτορικό. Επίσης, το είχε με τη συγγραφή, διότι ο λόγος της ήταν πολύ καλός. Η συγγραφέας, όσο ήταν εν ζωή, εξέδωσε μόνο ένα βιβλίο. Το δεύτερο εκδόθηκε από το σύζυγο και τα παιδιά της. Κατόρθωσε σε αυτά τα χρόνια να συγγράψει δύο βιβλία. Το πρώτο είναι «Ο Μαύρος Σκούφης», το οποίο κυοφορούσε 50 χρόνια μέσα της, και το θέμα είναι ότι ήθελε να συγχωρήσει τον πατέρα της, γιατί στην παιδική της ηλικία υπέστη μια κακοποίηση από τον πατέρα της τότε, και ήθελε να βγάλει από μέσα της ένα ελεγμένο θυμό, όπως λέμε. Και καταφέρνει όμως, δίνοντας και τα λαογραφικά στοιχεία της περιοχής και του τόπου, να δώσει αυτό το μήνυμα της συγγνώμης προς τον πατέρα της. Το δεύτερο το έχει αφήσει στον υπολογιστή, είναι τα κείμενα της Θεοπούλας, 28 κείμενα σε 3 ενότητες, που είναι η πρώτη ενότητα της παιδικής ηλικίας, αυτοβιογραφικά, η δεύτερη ενότητα είναι κάποια κείμενα από την ύστερη ζωή της ως μάνα, φιλόλογος, καθηγήτρια κλπ. Και τα τρίτα είναι κάποιο φιλοσοφικού στοχάσμου. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαμε και μάλιστα θεία νεύση ο τόπος να γίνει αυτή η εκδήλωση. Είναι εδώ στο πνευματικό κέντρο, στην ενορία της, που ήταν και η ίδια ενορίτσα πριν φύγει για σπουδές. Το ένα το εξέδωσε η ίδια. Το άλλο το είχε έτοιμο στον υπολογιστή, με εισαγωγή, πρόλογο, φωτογραφίες κλπ. Απλώς εμείς το, πώς να πω, λίγο το συμμαζέψαμε και το τυπώσαμε με τα παιδιά. Και είναι η χαρά μας μεγάλη, διότι οι κριτικές που παίρνουμε είναι πάρα πολύ θετικές και για το ένα, το Μαύρο Σκούφι, και για το άλλο, διότι είχε καλή πένα. Αυτό που λέμε όλοι, είμαστε φιλόλογοι, όλες οι μέλισσες δεν κάνουν μέλη όμως. Η εκδήλωση εντάσσονταν στις τριήμερες λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κλισό. Στα πλαίσια του τριημέρου του Αγίου Λουκά, ξεκινώντας με το Φεστιβάλ Μουσικών Συνόλων, στη συνέχεια βέβαια και με την εκκλησία που είχαμε και με τις δράσεις με τα παιδιά που κάναμε σήμερα το πρωί, με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Στο κλείσιμο του τριημέρου έχουμε πάντα μία ομιλία. Γνωριστήκαμε με τον κύριο Κόκορη όταν ακόμη σχεδιάζαμε όλο το πρόγραμμα του τριημέρου και σκεφτόμασταν να κάνουμε αυτήν την παρουσίαση βιβλίων. Οπότε έδεσε πάρα πολύ καλά να γίνει αυτή η παρουσίαση απόψε μέσα στο τριήμερο εκδηλώσεων του Αγίου Λουκά και να ολοκληρωθεί όμορφα αυτό το τριήμερο. Το Πανάρχιο Έθιμο του Κλείδωνα, Καλλινίτσα στην λαϊκή του έκφραση, αναβίωσε χθες ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καβύλης. Το έθιμο έχει ρίζει στην αρχαιότητα και στη συνέχεια στο Βυζάντιο. Επιβίωσε στην Οθωμανική περίοδο, έφτασε ως τις μέρες μας και τηρείται από τους συλλόγους πολλών χωριών της Θράκης. Ο Κλείδωνας είναι ένα έθιμο που έχει βαθιές ρίζες τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη Βυζαντινή περίοδο. Ένα έθιμο που επιβιώνει και ως τις μέρες μας, ως Καλλινίτσα. Ένα λατρευτικό έθιμο που συμπίπτει με τη θερινή ησημερία. Γινόταν την παραμονή του Αγιανιού, του προδρόμου, του Κλείδωνα. Καλλινίτσα μου, πρώτο στεφάνι, μάνα σε στείλε για κρυό νερό, για κρυό νερό και για δρόμο. Να ποτίσουμε το βασιλικό, το βασιλικό, το σγουρό σγουρό, τον πλατήφυλλο και τον δροσερό. Το σγουρό σγουρό,
Τις τύχες των κοριτσιών. Τι δίδωνεις. Τις τύχες των κοριτσιών. Τι δίδωνεις. Τις τύχες των κοριτσιών. Το έθιμο της Καλινίτσας αναβίωσε στην Καβύλη από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο. Το έθιμο είναι πολύ παλιό. Είναι μια λαϊκή μανική διαδικασία σύμφωνα με την οποία αποκαλύπτεται στις ανήπαντες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού της συζύγου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο λαός πιστεύει ότι ο Αγιάννης φέρνει τύχη, γι' αυτό και λέγεται ριζικάρης ή φανιστής, γιατί φανερώνει την τύχη των κοριτσιών. Ανοίξαν τα δέντρα όλα και οι αμύγδαλες, και οι αμύγδαλες. Αλήθεια να αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια να αγάπη μου σ' αγαπώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος που γιορτάστηκε φέτος στις 7 Ιουνίου, ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας πραγματοποίησε δύο δράσεις. Η μία είχε να κάνει με τον συμβολικό καθαρισμό τμήματος του περιφερειακού δρόμου και άλλη με το χαλαρό τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα από τα μέλη του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας, θέλοντας να γιορτάσει τη φετινή Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος 7 Ιουνίου, διοργάνωσε ομαδική προπόνηση και συμβολικό καθαρισμό ενός τμήματος του περιφερειακού δρόμου της Νέας Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα, η δράση ξεκίνησε με τον καθαρισμό των σκουπιδιών κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου από το ύψος του παλιού κλειστού γυμναστηρίου Ορεστιάδας έως τους φωτεινούς σηματοδότες στη διασταύρωση έναντι της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολούθησε χαλαρό τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου. Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας διοργανώνει μια συμβολική δράση για να γιορτάσει την Παγκόσμια Μέρα Τρεξίματος, η οποία κανονικά γιορτάζεται την πρώτη Τετάρτη κάθε Ιούνιο. Ήταν η Τετάρτη που μας πέρασε. Στις 7 του μηνός. Επειδή ήταν μέρα καθημερινή και ήταν λίγο δύσκολο, αποφασίσαμε σήμερα Σάββατο να κάνουμε μια δράση με δύο, ας το πούμε, επιμέρους δραστηριότητες. Η πρώτη είναι περισσότερο συμβολική. Θα μαζέψουμε τα σκουπίδια από ένα τμήμα ενός δρόμου που συνηθίζουμε να τρέχουμε. Είναι το κομμάτι του περιφερειακού δρόμου από εδώ, από το παλιό κλειστό γυμναστήριο, έως τα φανάρια στη διασταύρωση ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Και μόλις ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου, θα τρέξουμε κιόλας όλοι μαζί, έτσι θέλοντας να δείξουμε και το κοινωνικό προφίλ του Συλλόγου όσον αφορά το κομμάτι της καθαριότητας, αλλά και γενικότερα το τρέξιμο το οποίο ενθαρρύνουμε όλους να το βάλουν στη ζωή τους, έτσι, και να δουν τα ευεργετήματα τα οποία, είπα, όπως λέμε, δεν είναι μόνο σωματικά, είναι και ψυχικά. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα περιηγηθούμε στο χωριό Παταγή του Δήμου Ορεστιάδας. Το χωριό Παταγή βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ορεστιάδας. Είναι κτισμένο στα ριζά ενός υψώματος που καταλήγει χαμηλά σε ρέμα με συνεχή ροή όλο το χειμώνα. Το έδαφος είναι ελοφόδες με περιορισμένη βλάστηση. Στις μικρές χαράδες γύρω από το χωριό υπάρχουν πολλές βελανιδιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, σε τύμβο κοντά στο χωριό βρέθηκε αρχαίο γραμματίδιο αλόγου ύψους μισού περίπου μέτρου που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής. Μέχρι το 1850 το χωριό βρισκόταν σε τοποθεσία 1 χιλιόμετρο νοτιότερα της σημερινής θέσης, ενώ από το 1850 μέχρι σήμερα βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Στο νεκροταφείο του χωριού υπάρχουν ταφικοί σταυροί με χρονολογία 1803, απόδειξη ότι η Παταγή είναι από τα παλιά χωριά κατοικούνταν ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα. Το 1884 το χωριό έχει 275 χριστιανούς κατοίκους, σχολείο συλλαβισμού με δάσκαλο και 10 μαθητές. Jackie, 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 Jackie.